Ο 23 λοιπόν δεν είναι αποδεκτός από κανέναν. Έτσι. Είναι αυτός που δεν τον θέλει κανείς. Είναι ο 18 ο οποίος πάλι δεν τον είναι ανύπαρκτος και ο 20 που λέγαμε πριν ούτε τον θέλουν, ούτε δεν τον θέλουν. Δεν τον βλέπουν. Δηλαδή. Δεν τον βλέπουν, εντάξει. Αυτό για τον εκπαιδευτικό είναι σημαντικό όμως να το ξέρει. Ε? Ο 20 μπορεί να είναι τι, να είναι ένα παιδί που μπορεί να νομίζει εσύ ότι είναι μια χαρά, γιατί συμμετέχει, έχει μια παρουσία, αλλά στις σχέσεις του με τους άλλους δεν υπάρχει. Έτσι. Δεν υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Λοιπόν, αυτός είναι ένας τρόπος τι να κάνω. Να σκιαγραφίσω το πλέγμα των σχέσεων στην τάξη μου, ώστε να μπορώ να παρέμβω είτε στο επίπεδο αυτό που θα πούμε σε λίγο, της δράσης, της βιωματικής, να φέρω τα παιδιά κοντά, ώστε να μην έχω διενεκτικότητα, κλίκες οι οποίες μου αποδομούν το μάθημα, όπως λέγαμε προηγουμένως. Αν εγώ νομίζω ότι κάποιος μαθητής θέλω να τον δω ξεχωριστά, βλέπω, μαζεύω τις επιλογές μου για τον ένα. Που λέγατε επιλογή για τον Γιάννη, και βλέπω εδώ αν έχω πρώτη, δεύτερη, τρίτη επιλογή. Έτσι, μπορώ επίσης να κάνω ένα κοινωνιόγραμμα τεστ κοινωνιομετρικής αντίληψης, το λέω. Όπου τι κάνω, σας το προχωρώ λίγο να το δούμε λίγο. Μάντεψε και γράψε τα, τι νομίζω εγώ ότι νομίζουν οι άλλοι για μένα. Έτσι, τι εικόνα έχω εγώ, δηλαδή τι θεωρώ πως φαντάζονται για μένα. Μάντεψε λοιπόν και γράψε τα ονόματα των συμμαθητών και συμμαθητριών σου που σε έχουν διαλέξει για να κάθεστε μαζί στο ίδιο θρανείο. Γράψε όσα ονόματα θέλεις, αλλά με τη σειρά. Μάντεψε ποιος ή ποιοι ή ποιες είναι εκείνοι από την τάξη που δεν επιθυμούν, το αρνητικό δηλαδή. Και εδώ τι έχω. Ακτίνα προτίμησης, θετική αρνητική σχέση που λέγαμε πριν και μπορώ να του δώσω λοιπόν μια λίστα με τα παιδιά και να κάνω, να μου γράψει ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος που δεν τον θέλει. Εδώ μπορώ να το διαφοροποιήσω. Αυτός είναι πάντοτε πρόθυμος να τον βοηθήσει. Ποιος, ποιοι λες. Τρία ονόματα. Ο Γιάννης είναι αυτός που πάντα βοηθάει. Και ξέρεις τι νομίζει ο ένας για τον άλλον. Έχεις μια εικόνα των σχέσεων στην τάξη, έτσι. Αυτός θέλει πάντοτε να, μάλλον θέλει πάντοτε να κάνει αυτό που του αρέσει και κατεβάζει τα μούτρα όταν δεν γίνεται το χατήρι του. Πάμε, παιδί μου, αρχίζει να λες, ο συμμαθητής λέει αυτό που νομίζει. Πειράζει πάντοτε και ενοχλεί τους άλλους. Και ήθελα να πω αυτό και ξέχασα να σας το πω ότι η έννοια του μαθητή είναι ταραξία. Είναι καθοριστική στην τάξη. Και προσέξτε, δεν έχει να κάνει μόνο. Θα το δούμε όταν μιλήσουμε αργότερα για τις σχέσεις, για τις συγκρούσεις. Ο ταραξίας υπάρχει γιατί διαμορφώνεται από την ίδια την τάξη πολλές φορές. Παρατηρήστε ότι πολλές φορές, αν ένας μαθητής φύγει, ταραξίας μαθητής, μετά από λίγο καιρό διαμορφώνεται ένας άλλος στη θέση του. Πολλές φορές η ίδια η ομάδα, η τάξη, έχει ανάγκη από έναν ταραξία και καθορίζει τον ρόλο του ταραξία. Εμφανίζεται δηλαδή. Ένας μαθητής που πριν δεν φαινόταν. Έτσι, για να μην, αυτή δηλαδή ότι η ετικετοποίηση, η ταμπελοποίηση δεν είναι προσδιορισμένη, προκαθορισμένη και έχει να κάνει με ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού. Το παιδί λειτουργεί έτσι στη συγκεκριμένη ομάδα, με τους συγκεκριμένους ρόλους και αυτό που ανταλλαγεί η ομάδα γι' αυτό. Το Υπουργείο κάνει διάφορα σεμινάρια επιμορφωτικά που επί της ουσίας προσφέρουν. Οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές από τα πανεπιστήμια μέχρι την πράξη, μεσολαβεί ένα μεγάλο διάστημα, αλλάζουν τα δεδομένα, προχωράει η ερευνητική γνώση. Επομένως, είναι αναγκαίο, πιστεύω, να επιμορφώνονται και να ανανεώνουν τις γνώσεις τους. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, το Υπουργείο υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται βέβαια από το ΕΣΠΑ για τις τάξεις υποδοχής, για την ελληνομάθεια, για τις ξένες γλώσσες. Και έτσι λοιπόν ήρθαμε σήμερα εδώ και οι συνάδελφοι είναι εδώ και 2-3 μέρες, όπου παρακολουθούν επιμόρφωση για αυτά τα θέματα. Και με πολύ χαρά είδα ότι αφενός έχει συμμετοχή, αφετέρου τα αντικείμενα είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά και οι ομιλητές αξιόλογοι. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι παίρνουν στοιχεία τα οποία θα τα μεταφέρουν στις τάξεις τους και πιστεύω ότι είναι επικοδομητικά στην σχολική μάθηση. Έχουμε σε κάποιο σχολείο ελλείψεις αυτή τη στιγμή. Σε προσωπικό εννοείται. Και σε προσωπικό και σε κτηριακά. Κοιτάξτε, τα κτηριακά, ναι, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα όπου οι σχολικές υποδομές για αρκετά χρόνια είχαν παραμείνει στο τέλμα. Και βέβαια υπάρχουν. Και τώρα και λόγω οικονομικής κρίσης. Ακριβώς. Πόσο μάλλον τώρα με την οικονομική κρίση υπάρχουν σοβαρότερα θέματα. Ξέρετε, τα κτίρια, αν δεν τα συντηρήσει κιόλας, συνέχεια πέφτουν, που λέμε. Πόσο μάλλον που ήταν και παλιότερα. Όμως πολλά σχολεία σήμερα είναι στη διαδικασία του προγραμματισμού και της υλοποίησης. Παράδειγμα, σας αναφέρω το Δερβαίνι, το σχολείο του Αγίου Γεωργίου στην Κόρινθο, ένα νηπιαγωγείο στο Λουτράκι και κάποια άλλα που είναι σε επίπεδο ακόμα σχεδιασμού και που ευελπιστώ στο επόμενο διάστημα, ίσως ένα χρόνο δύο, να προχωρήσουν. Τώρα, ως προς το προσωπικό, υπάρχουν πραγματικά κάποια κενά, κυρίως σε ειδικότητες. Και κυρίως σε ειδικότητες αγγλικής και γερμανικής. Σε δασκάλους και νηπιαγωγούς έχουμε μηδενικά, θα έλεγα, κενά ή ελάχιστα ένα-δύο.
και αυτά οφείλονται σε ασθένειες ή κοιήσεις. Όμως, σε επίπεδο ειδικότητας αγγλικών, ναι, ο νομός έχει ένα πρόβλημα που δεν μπορέσαμε από την αρχή να το αναπληρώσουμε λόγω πολλών αποσπάσεων και είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο. Μήπως μπορέσουμε, γιατί δεν υπάρχουν επιστώσεις από όσο ξέρετε, να καλύψουμε τα κενά. Είμαι ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Αλμερής και σας καλωσορίζω στη διημερίδα, την οποία οργανώνει, όπως σας είπε και ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας, μέσα στα πλαίσια της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Η διημερίδα αυτή έχει σαν θέμα την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε θέματα πολιτισμικής εκπαίδευσης και την ενσωμάτωση των παιδιών των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Η προσέλευση είναι πάρα πολύ μεγάλη από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Αλμυρής και του Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας. Και πιστεύω ότι θα, και στο μέλλον θα υπάρχει η απαραίτητη διάθεση από το Υπουργείο Παιδείας, από εμάς υπάρχει από τους εκπαιδευτικούς, για περαιτέρω επιμόρφωση και περαιτέρω ανατροφοδότηση, που την έχουμε ανάγκη.